δόθηκε η κίνηση της τρίτης υποδρομίας, μεγάλη κίνηση ο Ρουμπέρο και ο Σούπερμπέ και ο μεγάλη κίνηση διεκδικούν και οι δύο την πρωτοπορία σε γρήγορο κάπως ρυθμό. Ο Μαριντίνος ακολουθεί τρίτος, ο Ντάιμουρ πιο πίσω, ο Μίστερ Παπς, ο Ισπάν Σούγκαρ, ο Καρίνια Σπύρο, ο Γλυκός, Λιονέας Τρεφτός, ο Ρουμπέρο έχει εξασφαλίσει την πρωτοπορία και οδηγεί με ένα μήκος μπροστά από τον Σούπερ Μπέγκε. Σε κάπως γρήγορο ρυθμό περνά από την εσωτερική ο Μίστερ Παπς σε καλή θέση. Καλύπτει μήκη, βρίσκεται σε θέση βολής, ο Καρίνια Σπύρο είναι δίπλα του και ο Μαριντίνος, ο οποίος προωθεί πιο μπροστά από τον Καρίνια Σπύρο, ο Ντάιμουρ, Γλυκό Λιονέας και Σπάν Σούγκαρ στην πρωτοπορία, ο Ρουμπέρο. Δύο μήκη από τον Σούπερ Μπέγκε που ακολουθεί, ο Μαριντίνος πιο πίσω, ο Μίστερ Παπς, Καρίνια Σπύρο, Γλυκός Λεωνίδας, Τάιμουρ και τελευταία σε αυτό σημείο είναι Σπαν Σούγκαρ. Πλησιάζουμε το 600, πιέζει εκ νέου ο Σούπερ Μπέγκε τον Ρουμπέρο. Περνά συνεχώς από μέσα ο Μίστερ Παπς, είναι τέταρτος πίσω από τον Μαριντίνο που ακολουθεί τρίτος. Υποπίεσε ο Καρίνια Σπίρτ, προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του. Γλυκός Λεωνίδας, Σπαν Σούγκαρ στην τελευταία θέση του 400, ο Ρουμπέρο. Φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό από τον Σούπερ Μπέγκε. Ο Μαριντίνος ακολουθεί από την τρίτη θέση κοντά στο δεύτερο άλογο. Αρκετά πιο πίσω είναι τώρα ο Μίστερ Παπς, ο Καρίνια Σπίρτ, ο Γλυκός Λεωνίδας πίσω, ο Ντάιμουρ και Σπαν Σούγκαρ, ο Ρουμπέρο ξεφεύγει με την είσοδο στην ευθεία. Ο Σούπερ Μπέγκε ακολουθεί από τη δεύτερη θέση. Τώρα κάνει το finish του ο Μίστερ Παπς για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Καθώς ο Ρουμπέρο είναι πάρα πολύ δυνατός, όμως έρχεται με δυνάμεις ο Μίστερ Παπς και προσπαθεί να τον πλησιάσει στα τελευταία μέτρα. Ρουμπέρο και Μίστερ Παπς. Ρουμπέρο και Μίστερ Παπς. Ο Ρουμπέρο θα κερδίσει τον Μίστερ Παπς με τον Μαριντίνο και τον Σούπερ Μπέγκε.